Αντεραιώνουμε λοιπόν γερά στους τοίχους, τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Δηλαδή, αν έχουμε βιβλιοθήκες στο δωμάτιο των παιδιών και ράφια και σύνθετα και όλα αυτά και τα έχουμε απλά στο βάρος και τα πατάμε μόνο στο έδαφος, πρέπει να πάρουμε γωνιές μεταλλικές, διακριτικότατες, οι οποίες βιδώνουν Στον με τείχο, τον ε? τοίχο και με το έπιπλο σε σημεία ούτως ώστε να μπορούν να το συγκρατούν. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Λοιπόν, Επίσης, δεκα, απομακρύνουμε να το... από μετά πόρτες ναι, τα ψηλά έπιπλα τα οποία μπορούν... Έπιπλα. Ναι, αυτό είναι για την έξοδο κινδύνου. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα πάντα και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μα ότι σε περίπτωση σεισμού, την ώρα του σεισμού, πρέπει να βρούμε ένα ασφαλέ σημείο να κρυφτούμε. Ναι. Μόλι τελειώσει ο σεισμό, από συγκεκριμένη οδό και όδευση στο σπίτι μα, μέσα θα πρέπει να βγούμε έξω. Στο ασφαλέστερο σημείο. Γι' αυτό λοιπόν αποφεύγουμε να βάζουμε ψηλά αντικείμενα που θα κλείνουν την έξοδο προ τα έξω. Και βεβαίω να βιδώνουμε καλά στου τοίχου το θερμοσύφωνα, όπω βλέπω και στην κάρτα και τι δεξαμενέ καυσίμων, καυσίμων και, και νερού. απαραίτητο τώρα εμεί δο... τα... Τι δεξαμενέ νερού και όλα αυτά τα είχαμε λιτά με μία βάση τεσσάρων ποδιών στην ταράτσα μα και όπου πηγαίναν αυτά. Σου λέει, Άστο, εκεί μια χαρά είναι. <συσσίλωσες> Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα πέσουν στο κεφάλι αυτού του οποίου θα βγει έξω από το σπίτι και μιλάμε για βάρο ενό τόνου. Λοιπόν. Απομακρύνουμε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδε θεωρώ πλέον ότι πρέπει να γίνεται εκ των νου αυτό. Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και του ανεμιστήρε οροφή. Και αν ανεμιστήρε οροφή δεν χρησιμοποιούμε κάποια βαριά φωτιστικά τα οποία τα έχουμε κρεμασμένα σε γάμτζου στα ταβάνια, καλό θα είναι μια φορά τα δύο χρόνια επειδή έχουν καταπώνηση διαρκή και με το σεισμό. Είναι αυτό που σου έλεγα, φίλε Λε, Λευτέρη, πριν ότι μπορεί στον ένα σεισμό να μην δημιουργηθεί το πρόβλημα, στον δεύτερο μπορεί να γίνει πολλαπλάσιο. Δηλαδή μπορεί να έχει χαλαρώσει. Ο γάντζος στο ταβάνι που κρεμάμε τον πολυέλαιο από το σαλόνι μα. Δε στο δεύτερο, δεύτερο σεισμό, αυτό. η δόνηση αυτή μπορεί να χρειάζεται ένα μικρό κλακ και να πέσει κατευθείαν κάτω. Στερεώστε λοιπόν καλά, προσδιορίστε καλά φυλαγμένου χώρου σε κάθε δωμάτιο. Εδώ τώρα είναι ένα μύθο ο οποίο θα πρέπει να πούμε και ιδίω για του γονεί και για τα παιδιά. Χρησιμοποιούμε και επιλέγουμε τραπέζια τα οποία ω επιτοπλίστων έχουν τέσσερα πόδια και είναι δυνατέ κατασκευέ. Δεν χρησιμοποιούμε γυάλινα τραπέζια, δεν χρησιμοποιούμε γενικά προσπαθούμε να μπαίνουμε κάτω από χώρου ναι. οι οποίοι πατάνε, εδράζουν. Καλά στην επιφάνεια, ούτω ώστε οτιδήποτε και να πέσει πάνω, να πέσει υπογωνία και να σταματήσει εκεί. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα μικρό αντίσκηνο και να είμαστε εμεί από κάτω. Ελέπει του... λοιπόν να προσδιορίσουμε καλά προφυλαγμένου ε, χώρου σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια. Να είμαστε μακριά από γυάλινε επιφάνειε, οπωσδήποτε από γυάλινε ζαμαρίε. Και μακριά από εξωτερικού τοίχου. Μακριά από καθρέφτη και μακριά από εξωτερικού τοίχου. Γιατί όπω είδαμε, είναι ε, σε ένα πολύ έντονο σεισμό, είναι η τραπεζια να ειμαστε μακρια απο γυαλινε επιφανειε οπωσδηποτε απο γυαλινε τζαμαριε και μακρια απο εξωτερικου μακρια απο καθρεφτη και μακρια απο εξωτερικου φθορά η οποία παθαίνει το σπίτι μα. Και αν υπάρχει ένα συντελεστή παλαιότητα μεγάλο στο σπίτι μα, δηλαδή είναι, είμαστε κάτοικοι τη παλιά πόλη εδώ, οι, οι, οι φίλοι μα από την Κρήτη, είναι πάρα πολύ αυτοί που μα βλέπουν εκείνοι σε σπίτια τη της παλιάς πόλης μέσα. Ε, αυτή η τύχη είναι νούμερο ένα τύχη να πέσουν προς τα μέσα ή να πέσουν mm. προς τα έξω. Μάλιστα, πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν τη σωστή λειτουργία του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Πολύ Εδώ, σημαντικό σημείο. Αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με την έννοια πια. Θα πρέπει να ξέρουμε και να ξέρουν και τα παιδιά μας από πού κλείνει και ανοίγει ο γενικό, από πού κλείνουν και ανοίγουν οι παροχές, πού είναι το κολεκτέρ του υδραυλικού για να κλείσουμε τις βάνες, γενικά από πού παρέχει νερό και ρεύμα στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και ε, προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίε. Καλά, αυτό το γνωρίζουν οι περισσότεροι φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών. Και να έχουμε πάρει και μια-δύο φορέ, εγώ το λέω αυτό και α φαίνεται αστείο, να έχουμε πάρει το 112, το 199, το 166 και το 100, για να δούμε πώ χτυπάει. <χω> γιατί στυπάει. οι πιο πολλοί την ώρα τη κρίση 1 2,81-0. Είχε γίνει ένα μεγάλο δώρο γύρω από το τηλέφωνο έκτακτη ανάγκη στο τηλεφωνικό αριθμό 112. Λοιπόν, τώρα, αν είστε σε ψηλό κτίριο, απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικού χώρου. Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγία, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα, διατηρήστε την ψυχραιμία σα. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφωνικά. Διατηρούμε την, την ψυχραιμία μα γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να βγούμε γρήγορα έξω. Έτσι, Μήνετε Όσο στο... και να τρέξει. Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση και μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθο που κινείται άτακτα προ τι εξόδου γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε. Θα, θα επαναλάβουμε ακόμη μία φορά ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη καταστολή και ιδίω στο σεισμό η εκπαίδευση. Και εδώ να επιστήσουμε λίγο και την προσοχή και στα λύκεια και στα γυμνάσια και στα δημοτικά, στι διευθύνσει πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, να γίνονται πλέον όσο το δυνατόν πιο διαρκή και παραλαμβανόμενη ασκήσεις σεισμού και να μάθει και ο καθένας στην κάθε γειτονιά τα σημεία συνάθρηση μετά από ένα έντονο σεισμό. Η πολιτική προστασία κάθε μεγάλη πόλη αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών που πρέπει να συναθρίζεται το πλήθο. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Πέτρο Χατζησταύρο. Κάθε εβδομάδα έρχεται και με ένα ξεχωριστό θέμα και πραγματικά μα δίνει φοβερέ συμβουλέ και γι' αυτό το λόγο θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί έχει βγάλει από πολλά διέξοδα νοικοκυρέ και ε, οικογένειες οικογένειε σε όλη την Κρήτη που μα παρακολουθεί κάθε Δευτέρα στι 6.30 ακριβώ σε αυτό το μέρο εκπομπή όπου φιλοξενούμε αυτή την εξαιρετική ενότητα. Πολλέ οι συμβουλέ, πολλέ οι οδηγίε και ακόμα περισσότερα θα δούμε και τι επόμενε ημέρε. Να είστε καλά. Εντάξει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Πέτρο.